Θα δούμε λοιπόν απόσπασμα έτσι, βίντεο φωτογραφία από το Αρκουδοπούρναρο που είναι το φυσικό στολίδι των Χριστουγέννων. Είναι αυτό το πολύ όμορφο κόκκινο φυτό που έχουμε παρατηρήσει να στολίζεται πάρα πολλά χρόνια. Και το σημαντικό είναι ότι είναι ελληνικής καταγωγής, συγκεκριμένα στην Καριά Ολύμπου παράγεται και εξάγεται και δίνεται βεβαίως και σε ανθρώπους στην Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Αξούγκα, είναι ο πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Καριάς Ολύμπου και να μας πει πώς θα πήγε φέτος η παραγωγή και η πώληση, αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το φυτό που νομίζω ότι έχει συνδεθεί με τις γιορτινές ημέρες. Πρόεδρε, καλησπέρα από Κρήτη, πώς είστε, τι κάνετε? Καλή χρονιά να έχουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα κάπως διαφορετικά την εκπομπή με αυτό το γνωστό σε όλους μας στολίδι των Χριστουγέννων. Θέλω λίγο να προχωρήσουμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Πώς ξεκίνησε αυτή η παράδοση? Είμαστε μια ομάδα του Δασικού Συνεταιρισμού Καριάς. Ξεκινάμε από αρχές του Δεκέμβρη και συλλέγουμε τον Γκί μέχρι και τις παραμονές των Χριστουγέννων. Η ζήτηση του φέτος ήταν ικανοποιητική, αν και θα μπορούσε και καλύτερα. Περιορίζεται στη Θεσσαλία η ζήτησή του. Παλιά στέλναμε και Κρήτη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παίρνει και Κρήτη. Υπάρχει λόγω της κρίσης, δεν ξέρω γιατί. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Χαρακτηρίζεται βέβαια Αρκουδοπούρναρο. Ναι, κατά κάποιο τρόπο είναι το γούρι των Χριστουγέννων. Είναι ένα στολίδι, ένα δέντρο, ένα φυτό, το οποίο πραγματικά έχει συνδεθεί και λόγω του χρώματος με την περίοδο των Χριστουγέννων και οι παλαιότεροι, δεν υπήρχε σπίτι να μην έχει αυτό το στολίδι στον καναπέ, στο δέντρο, στην εξώπορτα. Σωστά? Το θεωρούν γούρι. Ναι. Κάθε σπίτι θέλει να έχει ένα μπουκέτο για τις γιορτινές μέρες. Ναι. Για τύχη, για... η Καριά είναι γεμάτη από αυτοφύφετα, όχι παραγωγής. Όλο το δάσος, άμα περπατήσει το δάσος, υπάρχουν και τα συλλέγουμε, με άδεια βέβαια το δασαρχείο. Αυτό είναι το Αρκουδοπούρναρο. Αλλά υπάρχει και το Γκί. Το Γκί, το κανονικό, είναι παραφιάδα που βγαίνει πάνω στα δέντρα, βασικά στο έλατο. Αν μπορέσω να σας γυρίσω λίγο την κάμερα, να σας δείξω και τα δύο. Για να δούμε. Βλέπετε, έχω ένα μπουκετάκι εδώ πέρα. Αυτό είναι το Αρκουδοπούρναρο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Βέβαια, ξεχωρίζουν και τα κόκκινα, οι κόκκινοι καρποί του. Ναι, ναι. Και έχω και ένα μικρό ματσάκι από Γκί. Το έχω βάλει πάνω σε ένα θάμνο. Πιστεύω να το ξεχωρίζετε, να το βλέπετε. Το Γκί, σε αντίθεση με το Αρκουδοπούρναρο, δεν έχει κόκκινους καρπούς? Το μπερδεύουμε γι' αυτό το λόγο? Όχι. Είναι άσπρες, δεν ξέρω τώρα αν τις μπορείτε να τις διακρίνετε. Είναι άσπρες, με φύλλα περίπου της ελιάς. Και αυτό είναι παραφιάτα, βγαίνει πάνω βασικά, πάνω στο έλατο βασικά. Τους στεγνάρια από το έλατο. Είναι λίγο δύσκολη η συλλογή του. Ναι. Και έχει καθιερωθεί το Αρκουδοπούρναρο. Δύσκολη συλλογή του γενικά, για ποιους λόγους? Είναι λίγο δύσκολο σε ποσότητες και στο να το μαζέψεις. Μάλιστα. Φαντάσου ότι είναι πάνω σε ένα έλατο. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό το οποίο λέω διαχρονικά εγώ είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει όρεξη και στη νέα γενιά και στις τάξεις της νέας γενιάς, όχι μόνο στους παλαιότερους, να τηρούν, να ελοποιούν έθιμα και παραδόσεις, να αγαπούν το συγκεκριμένο φυτό δέντρο, αλλά και η νέα γενιά να γνωρίζει το παρελθόν, προκειμένου να σταθεί στα πόδια της στο παρόν και να μπει στη διαδικασία να δώσετε τη σκυτάλη και να συνεχίσουν την παράδοση. Εννοείται ότι πρέπει να κρατάμε τις παραδόσεις μας. Εμείς έχουμε 20 χρόνια το κάνουμε αυτό. Γνωρίζουν τα παιδιά, ενδιαφέρεται και η νέα γενιά, τα παιδιά σας εκεί, μικρές ηλικίες. Τα παιδιά, ναι, σε εμάς το γνωρίζουν, γιατί υπάρχει σε κάθε σπίτι και στο χωριό ακόμη. Αλλά βασικά βλέπω και νέους που να μην το ξέρουν. Μάλιστα, μάλιστα. Εύη,
Όμορφο. Πολύ όμορφο, εντυπωσιακό και έχει συνδεθεί με τις γιορτές. Δεν ξέρω από πότε ξεκινάει έτσι η μεγάλη ζήτηση, εκεί γύρω στο Νοέμβριο, που ουσιαστικά όλοι μπαίνουν στη διαδικασία να προετοιμάσουν το γιορτινό τους στολισμό. Πότε είναι το πικ, ας πούμε, μάλιστα, των πωλήσεων? Αρχίζει από αρχές του Δεκέμβρη, αλλά κορυφώνεται από τις 15 και μετά, που το ζητάνε όλοι. Τελευταία στιγμή, βέβαια, τα κάνουμε όλα. Σαν Έλληνες, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε, την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και για την εικόνα και για το γεγονός ότι συνδεθήκαμε με την περιοχή χρονιά. Πραγματικά που κυριαρχεί αυτό το στολίδι των Χριστουγέννων, το οποίο το έχουμε στα σπίτια μας, το είχαμε, θα το έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε την προέλευσή του. Την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας περιμένουμε στην Καριά. Του χρόνου οργανώνουμε γιορτή για αυτό το θέμα. Σας περιμένουμε. Τέλεια, τέλεια. Με το καλό να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.